ύδατα και να πηγαίνουν εκεί στον αγωγό φρεάτιο να συνεχιστεί η διέξοδος, δίωδος τους προς το Φάλιρο μεριά. Πάμε από την από το Γάμα, την περισπομένη που ξέρετε οι παλιοί, μέχρι να βγούμε στο κοντάρι του Γάμα. Το καφέ που τον άφησα τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, έργο και σήμερα έγινε, εγώ 4,5 ώρα, τα έργα τα πρωινά δεν τα προλαβαίνω και να ήθελα δεν μπορούσα, γιατί το μόνο που με σώζει οικονομικά είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η πυροσβεστική υπηρεσία που έχω τη χαρά να τιμώ τις τάξεις. Αυτό και μόνο, από εκεί παίρνω το μεροκάματο. Σκαλιοπάτια, αναβαθμοί και παραβαθμοί. Με νήλους καθαρούς, πως το πάθανε και έχουν καθαρίσει. Και βλέπετε αυτή την ανηφοροκατηφόρα, περίπου 15 μοίρες η κλίση. Και να δούμε πως θα σκάσουν τα σκαλοπάτια εκεί που είναι τώρα στη ψηλότερη κορφή η χούφτα του κλεφτάκι, πως θα κατεβαίνει ο κόσμος από εκεί με τα σκαλοπάτια, γιατί δεν μπορεί να πηδάει τα χώματα. Θα δημιουργούν σκαλοπάτια επειδή υπάρχει ανεμιμορφία εδάφους. Δεν μπορούμε να κόψουμε το δρόμο της Καπαδοκίας που τα σπίτια και μείνουν τα μπετά εμφανή των σπιτιών. Άρα πρέπει να κόψουμε από εδώ μεριά χώμα και να κάνουμε σκαλοπατάκια. Χώρος που είναι της ΑΕΚ καθαρά. Εδώ σημείο που θα πέσουν χώμα και κυβόληθοι. Με μεζιδικά πορτοκαλένια και μαύρα. Με τα τζιτζίκια να άδουν στα πεύκα του άλυσου της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα άλυσος που πραγματικά κοσμεί και το γήπεδο με την παρουσία του. Παίρνουμε το οξυγόνο μας. Τριπλέτα εδώ. Μουσική μέσα να λέει κούκλα μου από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Παφλέτσι Φλίκι. Τα ηχεία να δουλεύουν δυναμικά με την Ιλμικάτ σε θέσεις μάχης, με πολλά πολλά αυτοκίνητα και εργαζόμενο προσωπικό να κάνει και αυτό τις κινήσεις του για να φέρουμε αποτέλεσμα. Και εγώ να πάω κοντά στην Μπουκαπόρτα εδώ στα βόρειο ανατολικά, να βάλω το κινητό στις τρυπούλες έτσι ώστε να σας δείξω και από βόρειο ανατολικά πως φαίνεται ο αγωνιστικός χώρος. Αφού το ζουμάρω, εδώ παιδιά βλέπετε τον από βόρειο ανατολικά τον αγωνιστικό χώρο που και στην αρχή είπα ότι μου είπε ο γεωπόνος του γηπέδου. Τριπλό υλικό, σίδερο, ασβέστιο και άλλο ένα που το ξέχασα, έτσι ώστε να καταπρασινίσει ο αγωνιστικός χώρος με αυτή την τριπλέτα των υλικών. Να χαρούμε σε λίγες μέρες από τις κερκίδες θέαμα.
μουσείο, ε. Λέγαμε παιδιά, 28-30 Ατάλια Προύσα, Ιλμικάτ να κάνει καιρό παιχνίδι, ηλεκτρολογικά να συντομεύουμε, να τελειώνουμε, να δουλέψουμε όλα τα τουρνικέ και τα ρίντερ εννοώ, με τα νταμάρια εδώ, τα διπλά, τα μονά και το σημείο 0. Πάρτνερ, Γιώργος Λαμπύρης, κατασκευές ιδρύσεις, Y-Sigma, MITAF, αυτοματισμοί PLC. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβετε. Ηλεκτρικά είναι. Πάμε. Συνόβη Βουρλά. Μπαίνουμε στα βαριά επίσημα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Όχι ακόμα. Εκεί είναι η διπλέτα των τζαμιών. Συνόβη Βουρλά. 27-29. Φωτισμοί έξω. Και εδώ είναι τα βαριά επίσημα. Καθώς περάσω πάλι Συνόβη και Βουρλά. Και εδώ είναι τα βαριά επίσημα με τους καναπέδες του δερμάτινους, με τα τραπεζάκια, με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ δεν έχουμε τυφλό σημείο, δεν μπορούμε να δούμε κάτι. Με την πέτρα να παραμένει στο ίδιο και το αυτό σημείο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιάννη!
Yeah.